Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου και ιδιαίτερα όσους στέκουν όρθιοι και εκείνους που βρίσκονται στο προθάλαμο ή και έξω από το κτίριο. Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου συνεργάτες, παλαιοί και νέοι. Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Αγαπητέ Σωτήρη Καπετανόπουλε, σεβαστέ πρόεδρε, όπως σε αποκαλούν όλοι οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Εκλεκτέ φίλε Γιάννη Βουτζινά, δυναμικέ πρόεδρε του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τα λόγια σας με συγκίνησαν και μου έδωσαν δύναμη. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ ανάμεσά μας, ανάμεσα στη μεγάλη οικογένεια της Παιωνίας της Προόδου. Αγαπητοί μου συνδημότες και εκπρόσωποι του Δήμου μας, για τους περισσότερους Έλληνες η Παιωνία είναι ένας διοικητικός τίτλος. Μετά τη δημοσιότητα που λόγω του προσφυγικού είχε η Δωμένη και λόγω του Μακεδονικού η Εύζωνη, ίσως κάποιοι όταν ακούν Παιωνία να θυμούνται πως είναι μια περιοχή κοντά στα σύνορα. Εγώ θα ήθελα στο άκουσμα της λέξης Παιωνία όλο και περισσότερο άνθρωποι στην Ελλάδα και την Ευρώπη να σκέφτονται πολλά και όμορφα πράγματα, να βλέπουν τον τόπο μας με τα δικά μας μάτια, να οραματίζονται μαζί μας, να οραματίζονται για την Παιωνία που μας ενώνει, για την Παιωνία που μας αξίζει. Να θυμούνται τους 4 πρώην Δήμους και την κοινότητα Λιβαδίων που ενώθηκαν το 2011. Τις πόλεις και τους οικισμούς που συνθέτουν το γεωγραφικό μας ανάγλυφο. Από τα νεοκλασικά κτίρια και τα στενά σοκάκια της Γουμένισσας έως το αστικό συγκρότημα του Πολυκάστρου και της Αξιούπολης. Από την άγρια ομορφιά των Λιβαδίων ως τον Ευρωπό και τον Άγιο Πέτρο. 5 δημοτικές ενότητες που συμμετέχουν ισότιμα στη διοίκηση και αναπτύσσονται ισόρροπα και αναλογικά. Να θέλουν τους φυσικούς καρπούς της δικής μας γης. Από τα κάστανα, τις πατάτες και τα κρασιά του Πάικου, ως τα φρούτα, τους καρπούς και τα λαχανικά του κάμπου του Αξιού. Με τη σωστή παραγωγή, τυποποίηση και προβολή των προϊόντων μας, μπορούν αυτά να γίνουν μοχλός ανάπτυξης στην περιοχή μας και να κρατήσουν εδώ τους νέους μας. Κάποιοι βέβαια ίσως αναρωτιέστε τι δουλειά έχει ο Δήμος με την οικονομία της περιοχής. Σκέφτεστε πως αυτά λογικά είναι αρμοδιότητα των Υπουργείων άντε και της Περιφέρειας. Σκέπτεστε ότι ο Δήμαρχος είναι για να ανάβει τα φώτα και να μαζεύει τα σκουπίδια. Φίλοι μου, ο Δήμος είναι η κοινωνία μιας περιοχής και εκφράζει τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της. Μπορεί ο Δήμος να μην έχει τη δυνατότητα να διαθέσει γη στους νέους αγρότες, να μην μπορεί να ιδρύσει μια δημοτική αγροτική επιχείρηση, αλλά μπορεί να επεκτείνει τις υποδομές, να φροντίσει τους αγροτικούς δρόμους και τις αρδεύσεις, να γίνει πηγή πληροφόρησης για έργα και χρηματοδοτήσεις, να γίνει κέντρο επιμόρφωσης των παραγωγών της περιοχής, να γίνει πρεσβευτής των παραγωγών αυτών, να συντονίσει τις τοπικές και τις ιδιωτικές προσπάθειες και να αυξήσει τη φήμη του τόπου προέλευσης των προϊόντων μας. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ηλικιώδεις ρυθμούς. Η περιοχή μας μπορεί να αναπτυχθεί από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Αν η παραγωγή μας ήταν μόνο το σιτάρι και το καλαμπόκι, τότε η οποιαδήποτε σύγκριση με μεγάλες παραγωγικές χώρες με αχανείς εκτάσεις θα ήταν μάταιη. Το δικό μας ανάγλυφο όμως επιτρέπει σύνθετες παραγωγές. Εδώ στην Παιωνία, φίλοι μου, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη γεωργία ακριβίας.
να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα παραγωγής, να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο και να αυξήσουμε την ποιότητα των παραγόμενων, περιορίζοντας ταυτόχρονα και τη ρύπανση του εδάφους. Οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να λειτουργήσουν σαν κόμβος πληροφόρησης για τους παραγωγούς, να τους ενημερώνουν και να συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με τα εξαιρετικά πανεπιστήμια της Μακεδονίας. Αυτά μπορεί και αυτά πρέπει να κάνει ο Δήμος. Στο άκουσμα της λέξης παιωνία θα ήθελα να έρχονται από το πάικο και τον αξιό, να σκέπτονται όμορφες δράσεις και προσπάθειες νέων ανθρώπων να στήσουν περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές ή μη μαραθώνιος, να οργανώσουν σημεία χειμερινής και καλοκαιρινής διαβίωσης για άσκηση και περιπέτεια στη φύση, στα λιβάδια, τη γαλάζια λίμνη, τη λίμνη Μεταλλίου, τα δύο ποτάμια της Γουμένισσας, τον Άγιο Παντελήμωνα, στο Μικρόδασος. Νέοι από την Ελλάδα και την Ευρώπη με αντίστοιχες ευαισθησίες να ανακαλύπτουν εναλλακτικές τουριστικές εμπειρίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να στηρίξουμε. Πρωτοβουλίες που απαιτούν λίγα χρήματα, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και βοηθούν στην ανάπτυξη. Για τον τουρισμό, για παράδειγμα, μιλάνε όλοι. Εδώ στην Παιωνία, την Ιδωμένη και τους Ευζώνους, βρίσκονται μια σπουδαία σιδηροδρομική και μια οδική πύλη της πατρίδας μας. Εκατομμύρια επισκέπτες περνούν μέσα από τον τόπο μας. Κι όμως, κανείς δεν πρόκειται να σταθεί στην Παιωνία αν δεν τον καλέσουμε, αν δεν ετοιμάσουμε όσα χρειάζονται, αν δεν προσφέρουμε αυτά που θα μας ξεχωρίσουν. Δείτε το έργο των εκκλησιαστικών μνημείων που αναπαλαιώνονται με τη φροντίδα της Ιεράς Μητρόπολης της περιοχής μας. Σπουδαίοι χώροι για να επισκεφτεί ο προσκυνηματικός επισκέπτης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωμένες προσπάθειες που φέρνουν θεαματικά αποτελέσματα. Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, αγαπητοί μου συνδημότες, στις δικές μας ιδέες και προσπάθειες, στις δυνατότητες του δικού μας τόπου, να αναδείξουμε τις παραδόσεις μας, να προβάλλουμε τις μοναδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και τη διαφορετικότητα που μας συνθέτει, να αξιοποιήσουμε τα αρχαιολογικά μας μνημεία, να υποστηρίξουμε νέες δράσεις που συνδυάζουν το φυσικό περιβάλλον με τις διατροφικές συνήθειες, δράσεις που προωθούν την τοπική γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα στον Έλληνα και ξένο επισκέπτη. Αυτή την Παιωνία ονειρεύομαι, φίλοι μου. Έναν τόπο καθαρό και φιλόξενο, να παράγει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, να σέβεται τη φύση και να αξιοποιεί τις δυνατότητές της. Έναν τόπο που παρέχει δυνατότητες εργασίας στους νέους, μόρφωση στα παιδιά και αξιοπρεπή διαβίωση στην τρίτη ηλικία. Για να γίνουν όμως αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Και το κυριότερο, δεν έχουμε το περιθώριο να μείνουμε αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι. Τα σημαντικά και τα σπουδαία που μπορούμε να κάνουμε χρειάζονται σχέδιο, οργάνωση και σκληρή δουλειά. Θα πρέπει να είμαστε μαζί, να σκεφτόμαστε μαζί και να προσπαθούμε μαζί. Γιατί τίποτα δεν θα είναι δώρο. Η σημερινή συγκέντρωση, αγαπητοί μου συνδημότες, θέλω να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καλύτερης περίοδου. Όλοι μαζί σήμερα γυρίζουμε σελίδα. Οι Δήμοι, φίλες και φίλοι, λειτουργούν με την αρχή της συνέχειας. Κάθε νέα διοίκηση παραλαμβάνει από την προηγούμενη, διοικεί και παραδίδει μετά από 4 χρόνια στην επόμενη. Δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ βαθιά για την πορεία του Δήμου μας και ότι με στεναχωρεί η εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει σήμερα. Απογοητεύομαι όταν σκέφτομαι πόσα σημαντικά έργα χάθηκαν και πόσες ευκαιρίες πέρασαν αναξιοποιητές τα τελευταία 4,5 χρόνια. Στο επόμενο διάστημα θα αναφερθούμε αναλυτικά στις αδυναμίες, την ανοργανωσιά, τις χαμένες ευκαιρίες και το ελάχιστο έργο της σημερινής διοίκησης.
έχουμε την υποχρέωση να παρουσιάσουμε στους δημότες την πραγματική εικόνα του Δήμου μας, όπως έχουμε και την υποχρέωση να παρουσιάσουμε τις αρχές και το προγραμματικό λόγο της παράταξής μας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θέλουμε ο Δημότης να γνωρίζει και να συμμετέχει. Τα αναχρονιστικά μοντέλα διοίκησης που θρέφουν την άγνοια, τον τοπικισμό, τη συμφερτερολογική αντίληψη και την ιδεοληψία για να επιβιώσουν, τα βάζει στο περιθώριο η κοινωνία και κυρίως οι νέοι που δεν κουβαλούν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Σήμερα όμως, αγαπητοί μου συνδημότες, δεν ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε μόνο για αυτά τα δυσάρεστα. Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε, τα βλέπετε και τα ζείτε καθημερινά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας ανακοινώσω τις αρχές που μας διέπουν, τις αρχές βάσει των οποίων θα εδικήσουμε αύριο τον τόπο μας. Η παιωνία της πρόοδου είναι μια ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη που δημιουργήθηκε με διαδικασίες σύνθεσης από τις τοπικές κοινωνίες όλων των δημοτικών ενωτήτων και κανένα κόμμα ή κομματικός μηχανισμός δεν υπέδειξε την υποψιότητά μου. Σφυριλατήθηκε και μεγάλωσε μέσα από την αδιάλειπτη παρουσία μας στην κοινωνία, τις τοποθετήσεις στα θεσμικά όργανα του Δήμου και την προβολή των όποιων περιστατικών και θεμάτων από τα μέσα ενημέρωσης. Φίλοι μου, ζούμε στην περίοδο του αμήλικτου ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης που απαιτεί μέθοδο, γνώση και εμπειρία, ανοιχτά μυαλά, νέες ιδέες, εναλλακτική αντίληψη και σύγχρονη νοοτροπία. Για να πετύχουμε πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενότητα της κοινωνίας και να παραμείνουμε προσιλωμένοι στις ουσιώδεις και αδιαπραγμάτευτες αρχές της παράταξής μας για τα βασικά και θεμελιώδη θέματα στη χάραξη της πολιτικής μας. Διαφάνεια στην άσκηση της διοίκησης. Σεβασμός στη θεσμική λειτουργία των οργάνων της αυτοδιοίκησης. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Βιώσιμη και ισόρροπη διαχείριση των πόρων του, όπως το νερό, το πράσινο και η καλή χρήση της γης. Στήριξη και ανάπτυξη της παιδείας. Προστασία των νέων. Σεβασμός και διαφύλαξη της παράδοσης, των ιστορικών καταβολών και της θρησκευτικής νόησης των δημοτών. Προστασία των δικαιωμάτων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, γερόντων, ατόμων με προβλήματα υγείας, δημοτών με οικονομική δυσπραγία και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στήριξη των υποδομών υγείας και των δομών φροντίδας του Δήμου. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η έλλειψη πόρων για τη διαχείριση της δημόσιας ζωής που ξεκίνησε το 2010 θα συνεχιστεί, ενώ ταυτόχρονα θα ανοίγουν ευκαιρίες, θα βελτιώνονται οι προοπτικές. Η παιωνία θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, πιο ανταγωνιστική σε όλα. Στη διεκδίκηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην επικοινωνία με την Ευρώπη, με την κυβέρνηση, τους επιχειρηματίες επενδυτές, τους πολίτες εντός και εκτός του Δήμου. Θα πρέπει να επιδιώξει διαδημοτικές συνεργασίες και συνέργειες με φορείς, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους εκπροσώπους της αγοράς. Θα πρέπει να στραφεί σε ενεργειακές επενδύσεις, να αξιοποιήσει δυνατότητες όπως για παράδειγμα το net metering. Να ακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας που καλπάζει. Για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε συνένεση και πρέπει να αποκλείσουμε τις διχαστικές νοοτροπίες και τα μικροπολιτικά συμφέροντα. Θέλουμε ένα Δήμο που στο επίκεντρό του να έχει μόνο το Δημότη. Ένα Δήμο που σέβεται τα χρήματα των Δημοτών και νοικοκυρεύει τα οικονομικά του. Ένα Δήμο που σταματά τη σπατάλη μια και καλή. Έναν Δήμο που αξιοποιεί το έμψυχο δυναμικό του. Ο Δήμος Παιωνίας, ξέρετε, έχει πολλά και ικανά στελέχη, έμπειρους και άξιους υπαλλήλους
που μπορούν να προσφέρουν ποιοτική εργασία. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να παράγουν έργο ανάλογο με τις ικανότητές τους. Μπορεί, φίλοι μου, ο Δημότης να γνωρίζει ανάμεσα σε 6 αντιδημάρχους, σε άλλους τόσους εντεταλμένους συμβούλους, σε προέδρους και υπαλλήλους, ποιος είναι ο αρμόδιος? Είναι δυνατόν να ζητάμε από τον κάτοικο της Καστανερής, του Αγίου Πέτρου ή του αξιοχωρίου της Κορώνας να έρθουν στο Πολύκαστρο για να λύσουν το πρόβλημά τους βρίσκοντας τον αρμόδιο? Πού είναι ο σεβασμός για το Δημότη? Οι αναρμόδιοι δεν έχουν καμία θέση στην παιωνία που σχεδιάζουμε. Οι υπάλληλοι και αιρετοί στην υπηρεσία του Δημότη σε ένα σύγχρονα οργανωμένο Δήμο. Αυτή είναι η παιωνία που θα φτιάξουμε, κυρίες και κύριοι. Σας μιλώ για την παιωνία, αγαπητοί φίλες και φίλοι, γιατί αυτή πρέπει να έχουμε στο νου μας όταν σκεφτόμαστε τι θα ψηφίσουμε σε 3 περίπου μήνες. Αυτός ο τόπος μας γέννησε, αυτός μας τρέφει και αυτόν αγαπάμε. Τα χρόνια που συμμετέχω στην αυτοδιοίκηση, η σκέψη και ο χρόνος μου αφιερώθηκαν στην πρόοδό του. Πιστεύω στη συνένεση και τη θέτω ως βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και ισχυρής δημοτικής αρχής. Με την καθοριστική στήριξη της οικογένειάς μου, την αστήρευτη δύναμη των συνεργατών μου και τη δική σας αγάπη και βοήθεια, δηλώνω την υποψηφιότητά μου ως ο επόμενος Δήμαρχος Παιωνίας. Σήμερα, φίλοι μου, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Η παρουσία σας είναι η δύναμή μας. Μας δίνει ελπίδα για ότι το αύριο της Παιωνίας θα βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων που βλέπουν την αυτοδιοίκηση σαν στίβο πολιτικής και κοινωνικής προσφοράς. Ο δρόμος προς τις εκλογές θα είναι μακρύς. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Θα δώσουμε σε όλους να καταλάβουν ότι όταν προσπαθείς τίμια και εργατικά, το αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα σε δικαιώνει. Αυτό αισθάνομαι ότι πρέπει να είναι το ήθος των δημοτών της Παιωνίας. Θα δουλέψουμε με ενθουσιασμό όλοι μαζί και θα το πετύχουμε. Για την Παιωνία που μας ενώνει, για την Παιωνία που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ όλους θερμά.